pod.gr. Ήρθαν τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvi Power που καθαρίζουν 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή του και παράλληλα δίνουν 1000 επιπλέον πόντους στην All Smart κάρτα σου. Πώς? Μέσω του All Count στο All Smart App που ήρθε και μετράει. Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvi Power και μόλις φτάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα 1000 επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το All Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο. Μπλα μπλα μπλα, δημοκρατία, μπλα μπλα μπλα, με εκλέξανε, τραγουδάει ο Σαββόπουλος. Έχουν αλήθεια τίποτα συγκεκριμένο να μας πούν οι πολιτικοί μας? Κάτι που να μαρτυρά αυτά που πραγματικά πιστεύουν? Με 23 ερωτήματα προσπαθούμε να ξεκλειδώσουμε τα μυαλά και τις γλώσσες υποψηφίων των εκλογών του 2023. Και από τις λεπτομέρειες να καταλάβουμε ίσως σε ποιον Θεό πιστεύουν ή τουλάχιστον ποιες είναι οι έγνοιες τους για όλα αυτά που ζούμε. Είναι το podcast «Εξώνυχος το Λέοντα» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Τις απαντήσεις σε αυτό το επεισόδιο δίνει η Ειρήνη Αγαπηδάκη, υποψήφια βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη είναι ψυχολόγος με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Δημόσια Υγεία. Υπηρέτησε ως Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων και ως Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας. Συμμετείχε στην υλοποίηση και τον σχεδιασμό του προγράμματος «Φόφη Γεννηματά» για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Πρώτο ερώτημα. Πόσα κόμματα έχεις ψηφίσει στη ζωή σου ή ψήφιζες πάντα το ίδιο κόμμα? Σε εθνικές εκλογές, 2. Τα χρόνια της κρίσης άλλαξα επιλογή. Δεύτερο ερώτημα. Ποιο είναι το καθοριστικό στοιχείο για την ψήφο σου? Το κόμμα ή ο αρχηγός του? Οι αρχές και το πρόγραμμα αφενός, όπως συμβαίνει πάντα με τους κεντρώους, γιατί τα πρόσωπα μπορούν να το κάνουν πράξη, το πρόγραμμα εννοώ, αλλά οι κεντρώοι συνηθίζουμε να ζυγίζουμε και τα δύο. Και τις αρχές και το πρόγραμμα, αλλά και τα πρόσωπα. Τρίτο ερώτημα. Ξέρεις κάποιον ή κάποια που θα ψήφιζε το κόμμα Κασιδιάρη? Τι του λες? Εξαρτάται. Αν ψηφίζει Κασιδιάρη επειδή έχει, για παράδειγμα, ναζιστική ιδεολογία, δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάποια συζήτηση. Αν όμως το κάνει για λόγους αντισυστημικότητας, χρειάζεται να γνωρίζει ότι η μόνη επανάσταση που έχει νόημα είναι να μπορείς να φέρεις αποτέλεσμα με την πολιτική σου. Μόνο αυτό μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο τη ζωή μας και ναι, θεωρώ ότι η δημιουργικότητα είναι μια επαναστατική πράξη. Τέταρτο ερώτημα. Αν το κράτος είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει οικονομικά μία μόνο ηλικιακή ομάδα, εσύ ποια θα επέλεγες? Τους νέους ή τους συνταξιούχους? Δεν συμφωνώ με αυτόν τον ηλικιακό διαχωρισμό στις κοινωνικές ανισότητες. Όλοι οι πολίτες σε ανάγκη είναι ισότιμοι και έχουμε αποδείξει στην πράξη στη Νέα Δημοκρατία ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε πολιτικές που ωφελούν ανθωτέρους. Οι συνταξιούχοι πρόσφεραν στον τόπο μας και σε εμάς και οι νεότεροι καλούνται να κάνουν το ίδιο από διαφορετική αφετηρία. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες όλων και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Πέμπτο ερώτημα. Ο σταθμός μετρό στα Εξάρχεια είναι απαραίτητος? Ναι, είναι. Έκτο ερώτημα. Πιστεύεις ότι η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά πρέπει να επιβάλλεται με ποσόστοση? Πλέον ναι. Παλιότερα είχα άλλη άποψη, αλλά έκανα λάθος. Η πραγματικότητα έχει δείξει στη χώρα μας ότι μόνο η ποσόστοση μπορεί να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, ώστε να φτάσουμε, αυτός είναι δηλαδή ο στόχος, κάποια στιγμή να μην την έχουμε ανάγκη. Έβδομο ερώτημα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε συνεχώς αυξήσεις, από τα ενίκια μέχρι το φαγητό. Πώς έχει αλλάξει η δική σου ζωή και σε ποιο μέτρο, που θα μείωνε το κόστος ζωής, θα έδινες εσύ προτεραιότητα? Φροντίζω να κάνω τα ψώνια μου από διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τις καλύτερες τιμές και συνήθως προτιμώ για να αγοράσω λαχανικά τις λαϊκές που έχουν και καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές συγκριτικά με τα σούπερ μάρκετ. Θεωρώ όμως ότι χρειάζεται μια συνδυαστική προσέγγιση, ακριβώς όπως την έχουμε αναπτύξει. Από τη μία, δηλαδή, περισσότερες καλοπληρωμένες δουλειές
και πιο αποδοτική στεγαστική πολιτική για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των ακινήτων, ακόμα και για αυτά που προορίζονται για ενοικίαση, με αποτέλεσμα να πέσουν οι τιμές. Δεν είναι μόνο το μηνιαίο εισόδημα, είναι βασικά τι ποσοστό αυτού πάει στο ενοίκιο. Αν πάρουμε για παράδειγμα δύο ανθρώπους που παίρνουν κάθε ένας 900 ευρώ, θα μπορούσαμε να δούμε ότι ζουν πολύ διαφορετικά αν ο ένας χρειάζεται, για παράδειγμα, να πληρώσει 500 ευρώ στο ενοίκιο για ένα διάρρη, που είναι και σε κακή κατάσταση, περισσότερες περιπτώσεις, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, έτσι είναι, και άρα θα έχει και χειρότερη ποιότητα ζωής, την οποία πληρώνει πανάκριβα, σε σχέση με κάποιον άλλον, ο οποίος έχει δικό του σπίτι και έτσι μπορεί τα 900 ευρώ να τα διαθέσει για άλλα πράγματα. Έχει δηλαδή καλύτερη αγοραστική δύναμη και εξαρτάται από το αν έχει στην κατοχή του κάποιο σπίτι στη χώρα μας. 8ο ερώτημα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγες σε δημόσιο νοσοκομείο? Ποια εικόνα θυμάσαι? Νομίζω ήταν περίπου πριν από 2-2,5 εβδομάδες. Η ποια εικόνα θυμάμαι? Ένα σπασμένο πλακάκι. Το νοσηλευτή να προσπαθεί να το παρακάμψει σπρώχνοντας με το αμαξίδιο έναν ασθενή, μάλλον για να αποφύγει τους κραδασμούς. 9ο ερώτημα. Τα αναγνωρισμένα διεθνή πανεπιστήμια θα ήταν καλό να έχουν παραρτήματα και στη χώρα μας? Ναι, και έχουμε ήδη αναπτύξει τέτοιες συνεργασίες μεταξύ διακεκριμένων ξένων πανεπιστημίων με αντίστοιχα ελληνικά τμήματα, με πρωτοβουλίες που ανέλαβε την τετραετία που πέρασε η κυβέρνηση. Έχουν πολλά θετικά αυτές τις συνεργασίες. Μπορούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο σπουδών, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για τους διδάκτορες, και έχουμε αρκετούς άνεργους νέους διδάκτορες και νέους επιστήμονες στη χώρα μας, ούτως ώστε να ανακόψουμε τη φυγή τους στο εξωτερικό. Παράλληλα, δημιουργούν και αναπτυξιακές ευκαιρίες, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με την ψηφιακή τεχνολογία και την έρευνα στον τομέα του φαρμάκου, αλλά και τις κλινικές δοκιμές. 10ο ερώτημα. Τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να μπορούν να αποκτούν παιδιά με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα ετερόφυλα ζευγάρια? Το ερώτημα είναι αν τα παιδιά ανάμεσά τους και αυτά που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα. Και σε αυτό η απάντησή μου είναι ναι. Ήρθαν τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvi Power που καθαρίζουν 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή του και παράλληλα δίνουν 1000 επιπλέον πόντους στην All Smart κάρτα σου. Πώς? Μέσω του All Count στο All Smart App που ήρθε και μετράει. Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvi Power και μόλις φτάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα 1000 επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το All Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο. Ενδέκατο ερώτημα. Αν η καλύτερη σου φίλη σου ανακοίνωνε ότι θα παντρευτεί έναν πιστό μουσουλμάνο, τι θα τις έλεγες? Υπάρχουν πάντα διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους. Κάποιες είναι προσπελάσιμες, άλλες όχι, μπορεί να είναι αγεφύρωτες. Είναι όμως εντελώς προσωπική υπόθεση μια τέτοια απόφαση. Δεν θα εξέφραζα άποψη, ακόμα και αν με ρωτούσε τι λες να παντρευτώ τον Τάκη, ας πούμε. Δεν συνηθίζω να δίνω συμβουλές για αποφάσεις που αφορούν στη ζωή άλλων. Προτιμώ να ακούω και όχι να κρίνω. 12ο ερώτημα. Πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχιστεί η επέκταση του φράχτη στον Εύρο ανεξαρτήτως από την βελτίωση των σχέσεών μας με την Τουρκία? Ναι, δεν χωρά χαλαρότητα και αφέλεια στα θέματα εθνικής ασφάλειας. Το έχουμε πληρώσει πολλαπλά αυτό. 13ο ερώτημα. Συμφωνείς με τη φράση «Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη»? Θεωρώ κρίσιμο να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας και τι συνεπάγεται αυτό, ειδικά στην εποχή αυτή που αναβιώνει με τόση οξύτητα η σκληρή γεωπολιτική διαμάχη. Αυτή η συνειδητοποίηση οδηγεί σε σωστές επιλογές, χτίζει γερές διεθνείς συμμαχίες, διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα έδειξε με το δικό του προσωπικό παράδειγμα τι σημαίνει ακριβώς να υπηρετείς το εθνικό συμφέρον και να είσαι σε θέση να διαμορφώνεις τις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθείς. 14ο ερώτημα. Έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν ότι μπορεί να μην είμαστε τέλειοι, όμως ο ελληνικός πολιτισμός είναι ανώτερος πολλών άλλων πολιτισμών. Συμφωνείς? Έχω πολύ μεγάλη δυσανεξία στις εξειδανικεύσεις και το μηδενισμό. Θεωρώ ότι είναι οι δύο όψεις του εξαιρετισμού.
Τα χρόνια της κρίσης δεκτήκαμε τρομακτική υποτίμηση, μέρος της οποίας νομίζω ότι ενδοβάλαμε κιόλας, και αρκετοί φτάσαμε στο σημείο να υποστηρίζουμε ότι είμαστε άχρηστοι, τεμπέληδες, ενώ απέναντι σε αυτό αναπτύχθηκε το «είμαστε οι καλύτεροι από όλους». Όλα αυτά είναι μια άμυνα, κατά την άποψή μου, όταν αισθανόμαστε ανασφαλείς. Με ενδιαφέρει να νιώθουμε αυτοπεποίθηση, ασφάλεια, να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς, με τα καλά και τα κακά μας, όπως όλοι, σε μια χώρα για την οποία, ναι, πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, να την αγαπάμε, να τη φροντίζουμε και αντίστοιχα να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να τον αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Αυτό είναι για μένα ο υπεύθυνος πατριωτισμός. 15ο ερώτημα. Σε ποιο ιστορικό γεγονός θα ήθελες να ήσουν παρούσα και τι θα έκανες? Σε αυτό που συμβαίνει τώρα, στην προσπάθεια αναστήλωσης της πατρίδας μας. Ευτυχώς έχω τη μεγάλη τύχη να το ζω και να μπορώ να συμβάλλω σε αυτό. 16ο ερώτημα. Το αγαπημένο σου σύνθημα? Να μην γίνει η καταγωγή μας μοίρα. 17ο ερώτημα. Τι θα σε έβγαζε σήμερα στους δρόμους? Νομίζω κάτι αντίστοιχο με αυτό που με έβγαλε το 2015, όταν δηλαδή απειλήθηκε η παραμονή μας στην Ευρώπη και η σταθερότητα της χώρας. 18ο ερώτημα. Τι κοιτάς το πρωί μόλις ανοίξεις το κινητό σου? Instagram, email και μηνύματα, ενημερωτικά site? Ενημερωτικά site, κυρίως ελληνικών και ξένων εφημερίδων, και μετά βέβαια το email μου. 19ο ερώτημα. Τι σε ενοχλεί στα social media? Νομίζω τίποτα. It is what it is. 20ο ερώτημα. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά σου? Νομίζω το ότι έχω αναπτύξει μια βαθιά πίστη στους ανθρώπους και τις δυνατότητές τους για το καλό. 21ο ερώτημα. Αν έπρεπε να κάνεις ένα μακρινό ταξίδι, ποια δύο βιβλία θα έβαζες στη τσάντα σου? Το Καπλάνι της Βιτρίνας, της Άλκη Ζέη. Είναι το πρώτο βιβλίο που διάβασα στη ζωή μου και είναι κάτι έτσι σαν φυλαχτό για μένα. Και το Tyranny of Merit, του Μάικλ Σαντέλ. 22ο ερώτημα. Ποια ιστορική προσωπικότητα σε εμπνέει? Έχω στην καρδιά και στη σκέψη μου πάντα το Βρετανό παιδίατρο και ψυχαναλυτή, τον Ντόναλντ Γουίνικοτ, ο οποίος πάλεψε πολύ στη Βρετανία για να μπορέσει ο μέσος άνθρωπος να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η αγάπη στην ανάπτυξη των παιδιών και πώς μπορεί να καλλιεργηθεί αυτή η σπάνια ικανότητά μας να αγαπάμε. Αντίστοιχα, έχω και στη σκέψη μου πάντα τη Μέλανι Κλάιν, επίσης ψυχαναλύτρια, η οποία υπέφερε πολύ στη ζωή της και κατάφερε έτσι μέσα και από την προσωπική της διαδρομή, αλλά και με την επιστήμη που υπηρέτησε, να προσεγγίσει τα σκοτάδια της ανθρώπινης ψυχής, να τα φωτίσει και να μας βοηθήσει να αγαπάμε τον εαυτό μας ολόκληρο, με τα καλά και τα κακά του. Όχι μόνο εξειδανικεύοντας τα καλά, γιατί τότε είμαστε τυφλοί και μένουμε μόνοι και μισοί. 23ο ερώτημα. Ποιο ήταν το αγαπημένο τραγούδι σου όταν τελείωνες στο σχολείο και για ποιον κινηματογραφικό ήρωα τρελαινόσουν? Κινηματογραφικό ήρωα δεν είχα. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι και τότε και τώρα είναι το I Want to Break Free, τον Queen. Ήταν το podcast Εξώνυχος στο Λέοντα με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Στο επεισόδιο που μόλις ακούσατε, απαντήσεις έδωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη, υποψήφια βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαριάννα Χιονά. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.